Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον team manager της ΚΑΕ, τον κύριο Ζουνατζίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Πώς είστε όλοι στην ομάδα? Κοιτάτε πιο... Λίγο αποτευμένοι, ναι. Εντάξει. Θα είναι ψέματα να πω ότι δεν είμαστε. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είχαμε επενδύσει σε αρκετή έτσι αναμονή, φιλοδοξία σε αυτό το παιχνίδι. Και δυστυχώς, παρότι κάναμε μια σπουδαία προσπάθεια, τα παιδιά και οι προπονητές κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν πολύ δυνατό και ποιοτικό αντίπαλο, δυστυχώς σε λεπτομέρειες χάθηκε το παιχνίδι και δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στον τελικό του κυπέλλου. Πώς το χαρακτηρίζετε αυτό που συνέβη? Η έκφραση «χαμένη ευκαιρία» σας ικανοποιεί? Είναι αυτό που το χαρακτηρίζει? Εντάξει, δεν έχουμε, να σας πω κάτι. Από τη μια μεριά δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εφησυχάζουν με την προσπάθεια. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εφησυχάζουν με το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, σαφώς και καταβλήθηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι τώρα. Καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια από τις 22 Δεκεμβρίου η ομάδα να διατηρήσει υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, να διατηρήσει αυτοπεποίθηση, να διατηρήσει πολλά πράγματα. Τότε που θα γίνονταν κανονικά το παιχνίδι. Έτσι. Και να τα βάλει, ξέρετε, δεν υπάρχει στον αθλητισμό, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την αναμονή. Δηλαδή η αναμονή σκοτώνει τα πάντα. Mm-hmm. Η αναμονή σκοτώνει τα πάντα. Μπορεί να ξεπεράσει και τραυματισμούς, μπορεί να ξεπεράσει και δυσκολίες. Σίγουρα μπορείς να ξεπεράσεις καλύτερους και ποιοτικότερους αντιπάλους. Η αναμονή για αυτά τα πράγματα, όταν έχεις ένα μεγάλο στόχο και αναβάλλεται και περιμένεις, σαφώς και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι καταφέραν τα παιδιά, διατηρήθηκαν σε ένα υψηλό επίπεδο παρά τα προβλήματα. Αλλά δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας, που ήταν να πάρουμε φέτος το κύπελο, που ήταν να βρεθούμε στο τελικό αρχικά και εκεί να πάρουμε το κύπελο. Γιατί δεν το καταφέρατε? Μια πολύ έτσι απλή, ίσως ανόητη ερώτηση. Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι της ήττας? Οι κύριοι λόγοι της ήττας. Αν σταθούμε καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, απέναντί μας υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα και μια ομάδα που είναι φορμαρισμένη, παίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Ήταν υποψιασμένη μετά την πρώτη ήττα που είχε, μετά την ήττα που είχε μάλλον στο πρωτάθλημα, και παρουσιάστηκε με ανανεωμένο ρόστερ, με ανανεωμένες ιδέες αγωνιστικές κτλ. Mm-hmm. Υπήρχε σαφώς πίεση, φάνηκε ότι υπήρχε πίεση και άγχος στα παιδιά, και αυτό αποτυπώνεται στην πολύ χαμηλή παραγωγικότητα στα σουτ, ειδικά από μακρινή απόσταση. Από εκεί και μετά υπήρχαν και παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με αγωνιστικά κριτήρια και έχουν να κάνουν με τα κριτήρια της διαιτησίας. Mm-hmm. Εξ αρχής θεωρήσαμε ότι οι διαιτές αυτού του αγώνα θα έπρεπε να είναι ό,τι καλύτερο υπήρχε αυτή τη στιγμή στην ελληνική διαιτησία. Φυσικά, ναι. Επίσης, και η απόδοσή τους ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Κύριε Ζουνατζίδη, αυτό που λέτε το εξ αρχής, πού αποτυπώθηκε, πού εκφράστηκε, πού το είπατε? Δεν είχαμε εμείς τέτοια μηνύματα για όταν εξ αρχής ορίστηκαν αυτοί οι διαιτές. Πράγματι... Το εξ αρχής πότε σημαίνει? Το εξ αρχής είναι την Πέμπτη το μεσημέρι που ανακοινώθηκαν οι διαιτές. Αυτό είναι το εξ αρχής. Πέμπτη, ναι. Παίζαμε την Κυριακή και την Πέμπτη το μεσημέρι, σαφώς τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Εξ αρχής είχαν οριστεί για τον αγώνα που είχε γίνει οι κύριοι Γκόντας, Κορομιλάς και Παναγιώτου, έτσι, και τώρα έγινε ένας καινούριος ορισμός για τον οποίο ποτέ δεν ενημερωθήκαμε ότι πρώτα απ' όλα θα υπάρχει αλλαγή των διαιτητών. Ρωτήσαμε, δεν ήταν γνωστό μια εβδομάδα πριν και μετά μας ανακοινώθηκαν οι διαιτητές. Ναι.
Απάντηση στην πολύ λογική ερώτηση, γιατί δεν παίζουν οι καλύτεροι σε έναν αγώνα που είναι μεμονωμένος, δεν υπάρχουν άλλα παιχνίδια. Η θέση της ΚΕΔ όπως μου ήταν ότι έγινε μια επιλογή διαιτητών που θεωρήθηκε ότι για αυτό το παιχνίδι θα είχαν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και μάλιστα μου υπόθηκε ότι δεν σημαίνει ότι... Δεν ξέρω πώς βέβαια δικαιολογείται αυτό, αλλά σας μεταφέρω ότι δεν σημαίνει ότι οι καλύτεροι πάντα διαιτητές εξορισμού είναι και αυτοί που είναι καλύτεροι για να τρέξουν ένα παιχνίδι, και υπάρχουν και κάποια θέματα δικά τους που δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Εγώ δεν τα ξέρω κιόλας πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Και είναι καθαρά δικό τους θέμα, δεν είναι θέμα κανενός άλλου. Ήταν μια συνειδητή επιλογή των διαιτητών που έγιναν εχθές. Έχουν και στη διαιτησία θέμα φορμαρίσματος, δηλαδή βάζουν τους πιο φορμαρισμένους. Δεν ξέρω. Πιθανότατα να θεωρούν ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάντως ήταν μια επιλογή που έγινε από τα μέλη της ΚΕΔ, η οποία τελικά εκ των υστέρων φαίνεται ότι δεν τους δικαίωσε, γιατί η απόδοση των διαιτητών δεν ήταν καλή. Και ο Παναθηναϊκός λέει έχει παράπονα. Τα εξέφρασε ο κ. Γιαννακόπουλος. Εάν διαβάσετε πολύ προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις του κυρίου Γιαννακόπουλου, θα δείτε μήπως κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από αυτή τη δήλωση. Δεν είπε ότι κερδίσαμε τους διαιτητές στο αγώνα, κερδίσαμε τη διαιτησία επί. Α, γενικώς, λέτε. Δεν ξέρω, εγώ επειδή είμαι φαν και παρακολουθώ πάρα πολύ, πολύ ωραίες. Ναι. Οι ανακοινώσεις του κυρίου Γιαννακόπουλου, τις παρακολουθώ. Λέω ότι πάντα κάτι κρύβεται. Εμείς δεν έχουμε, ακούστε να σου πω. Εμείς δεν έχουμε πρώτα απ' όλα κανένα πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κάνει τη δουλειά του. Έχουμε σχέσεις, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Αλλά το θέμα είναι το θέμα της λειτουργίας. Φαίνεται ότι το θέμα της λειτουργίας κάπου χωλαίνει. Δηλαδή, θεωρούμε από την αρχή ότι αυτό το παιχνίδι έπρεπε να δοθεί τελείως διαφορετική αξιολόγηση από αυτή που δόθηκε. Και εκ των υστέρων φαίνεται ότι η επιλογή δεν ήταν σωστή. Αυτή είναι η θέση μας. Εμείς δεν έχουμε, πρώτα απ' όλα δεν είμαστε τίποτα διαιτητομανείς, ότι μας κυνηγάει η διαιτησία και ότι η διαιτησία δεν θέλει να μας αφήσει να πάρουμε τρόπαιο ή να απασηκώσουμε κεφάλι. Εμείς τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, είναι ελάχιστες φορές που διαμαρτυρηθήκαμε για τη διαιτησία. Όχι γιατί δεν είχαμε κακών διαιτησιών, αλλά γιατί συνειδητά θεωρούμε ότι η ΚΕΔ είναι μια επιτροπή που κάνει σωστά και επιστημονικά τη δουλειά της. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στον χώρο. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, είναι λάθος και το ξαναλέω και θα το πω με όποιο τρόπο μπορώ. Όλο αυτό το παιχνίδι που στείνεται, πάρε τηλέφωνο, μίλα στο τηλέφωνο, πήγαινε εκεί, γιατί μου βάλες αυτόν, βάλε μου εκείνον, γιατί μου βάζεις έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αυτό γίνεται, είναι λάθος. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ συνειδητά απέχει από αυτή τη διαδικασία. Όποιος το κάνει, μήπως δικαιώνεται στο τέλος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν δικαιώνεται ή όχι. Πάντως, αυτό το πράγμα είναι λάθος. Η ΚΕΔ έχει τον τρόπο, έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα της γνώσης να κάνει τη δουλειά της μια χαρά. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας εκεί και κανένας να της λέει τι να κάνει. Και να κρίνεται για το αποτέλεσμα. Στο τέλος της χρονιάς να υπάρχει ένας άνθρωπος, δύο, οι οποίοι θα δεχτούν την κριτική για το πώς πήγαν οι διαιτησίες φέτος. Πάντως εσείς στο μπάσκετ δεν θεωρείτε ότι η ΚΕΔ λειτουργεί μόνιμα υπέρ κάποιων συμφερόντων, όπως θεωρούν όλοι ότι γίνεται στο ποδόσφαιρο? Εμείς δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Δεν έχετε και στοιχεία ίσως. Ναι, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε και δεν μπορούμε να εξειδικεύσουμε τίποτα. Εμείς το μόνο που λέμε είναι ότι τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως είπαμε πέρυσι, σε συγκεκριμένη στιγμή στους ημιτελικούς αγώνες έτυχε να είναι με τον Παναθηναϊκό, ότι είχαμε πολλά παράπονα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν στην Αθήνα, τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και θεωρούμε ότι εκεί η ομάδα μας πιθανότατα και τα δύο παιχνίδια άξιζε να τα κερδίσει. Πάλι στις κρίσιμες φάσεις, ναι. Άξιζε να τα κερδίσει. Έτσι διαμαρτυρόμαστε και φέτος. Δεν θα είμαστε της τακτικής, επειδή σε κάποιο μάτς θεωρούμε ότι διοικηθήκαμε, να πάμε τώρα στο επόμενο μάτς και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέματα στη διαιτησία, γιατί έτσι θα κερδίσουμε κάτι σε μελλοντικό χρόνο. Είμαστε μακριά από τέτοιες πρακτικές. Παιδιά, δεν υπάρχει, να το ξέρετε. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λειτουργία. Θα περιφρουρούμε την ομάδα μας όσο καλύτερα μπορούμε και με τον τρόπο που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλός. Χθες στην παράσταση στην ΚΕΔ άνοιξε διάλογος. Δηλαδή... Πολύ μεγάλος. Έγινε μεγάλος διάλογος.
Έχει ενδιαφέρον και οι απαντήσεις. Έχουν ενδιαφέρον και οι απαντήσεις. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον τρόπο με τον οποίο επικοινώνησα εχθές με τους ανθρώπους της ΚΕΔ. Ήταν και αυτοί προβληματισμένοι. Έχουνε όταν δείξατε το βίντεο με τα λάθη συγκεκριμένα υπέρ όλα του Παναθηναϊκού, τι είπαν? Ότι στις αντίστοιχες φάσεις μπορεί να έχει πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός. Ότι δηλαδή υπήρχαν, θεωρούν ότι και κάποιες φάσεις ήταν λάθος και ευνόησαν τον ΠΑΟ. Και η απάντησή μου εκεί ήταν τότε ακόμα περισσότερο δικαιώνομαι στο ότι ήταν μια τελείως ακατάλληλη διαιτησία για ένα τέτοιο παιχνίδι. Αν δηλαδή οι διαιτητές κάνανε τα... Εγώ λέω ότι είχα πολύ κρίσιμες φάσεις στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά ναι, και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι. Βέβαια, το σωστό είναι ότι για να έχεις μια εικόνα ενός παιχνιδιού πρέπει να βλέπεις όλο το παιχνίδι και αν θέλεις να το αναλύσεις καρέ-καρέ. Μια τέτοια διαδικασία όμως μπορεί να πάρει και 3 και 4 ώρες, αν το κάνουμε επιστημονικά το πράγμα. Έτσι, γι' αυτό επιλέξαμε να δείξουμε κάποιες πολύ χαρακτηριστικές φάσεις που δείξανε τον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι ξέφυγε κάποιες στιγμές από τα χέρια των διαιτητών. Και μου απαντήθηκε το θέμα ότι ξέρεις τι, μπορεί να υπάρχουν και άλλες φάσεις. Φυσικά δεν υπήρχε εκεί Παναθηναϊκός για να πει ότι υπάρχουν και αυτές οι 10 φάσεις που αδικήθηκε εγώ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ακόμα και έχουν δίκιο τα μέλη της ΚΕΔ που μου το είπαν αυτό. Ακόμα περισσότερο λοιπόν υπάρχει, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία για αυτό το παιχνίδι ήταν ακατάλληλη. Κακή επιλογή είναι. Κακή επιλογή. Κακή επιλογή. Είναι ακόμα πιο σοβαρό ίσως όλα όσα αναφέρεται για όσα γράφτηκαν στο φιλοαγώνα. Γιατί εκεί δεν δικαιολογούνται ανθρώπινα λάθη. Δεν είναι αποφάση τη στιγμή. Εκεί τι έγινε με το φιλοαγώνα? Καλά. Νομίζω ότι το φιλοαγώνα ανέφερε κάποια υδριστικά συνθήματα. Γι' αυτά και καλούμαστε στην, να απολογηθούμε την Παρασκευή. Και εκεί υπάρχει μία παράγραφος που λέει ότι μετά το τέλος του αγώνα ο διαιτητής, ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Καρακατσούνης, δέχτηκε λεκτική επίθεση από μένα. Μάλιστα. Τι σημαίνει λεκτική επίθεση? Μπορείτε εσείς έτσι που είστε πολύ έμπειρος δημοσιογραφικά, τι σημαίνει λεκτική επίθεση? Ότι τον βρίσατε. Ακριβώς. Γιατί επειδή, δόξα τω Θεώ, τρίτη δέσμη ήμουν τότε, είχαμε δέσμες εμείς. Και εμείς είχαμε τελειώσαμε. Έτσι, μπράβο. Ναι. Α, εσείς είστε μικρός, κύριε Κόλογα. Πού να έχετε δέσμες? Είχαμε. Είχατε δέσμες? Ναι, ναι, ναι. Και λίγο τα ελληνικά τα κατέχω. Όταν λέμε λεκτική επίθεση, λέμε ότι το περιεχόμενο αυτών που λες είναι προσβλητικό απέναντι στον άλλον. Και νομικά έτσι ισχύει, έτσι. Ναι. Και σημειώνει λοιπόν. Η λεκτική επίθεση ήταν να πας να δεις το βίντεο αυτά που έκανε. Αυτό το επανέλαβε ο μάνατζερ του ΠΑΟΚ πολλές φορές. Αυτή είναι η λεκτική επίθεση που γράφτηκε. Καρακατσούνης που είναι σε όλες τις κρίσιμες φάσεις μέσα. Ναι. Επίσης ότι παρεμποδίστηκε να πάει στα αποδυτήρια του γηπέδου. Ήταν δηλαδή στη γραμματεία του γηπέδου και κάποιος τον παρεμπόδισε να κινηθεί σε ένα χώρο, ας πούμε, 500 τετραγωνικών. Εντάξει. Υπονοεί και κάτι για τον όγκο σας, δηλαδή. Αυτό θέλω να πείτε. Και για αυτά που έγραψε κρίνεται. Ευχαριστώ να είσαι καλά, Σταύρο, για τα γλυκά σου λόγια. Και για αυτά που έγραψε κρίνεται. Ακόμα και αυτό δηλαδή νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι δεν υπήρχε καλή, εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο πλην μόνο ότι δεν ήταν σε κατάσταση, δεν είχε καθαρό μυαλό, καθαρής κρίσης ο διαιτητής. Αντίθετα, ο διαιτητής ο πρώτος στο αγώνα στην έκθεσή του αναφέρει πολύ ξεκάθαρα ότι μετά το τέλος του αγώνα όντως είπα αυτό που το είπα πολλές φορές στους διαιτητές και αυτή η στοιχομηθεία καθυστέρησε την είσοδό του στα αποδυτήρια. Εντάξει, είναι μια καθαρά ενοχική συμπεριφορά του κ. Καρακατσούλη, αν αντιλαμβάνομαι καλά. Μόνο έτσι συμπεριφέρεσαι. Είναι μια συμπεριφορά πάντως ο ανθρώπου ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν έδειξε να έχει, να έχει μια ηρεμία και να διαχειρίζεται την κατάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Καρακατσούνη, ούτε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα με το διαιτητή το συγκεκριμένο που έπαιξε όπως έπαιξε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα που έφερε. Για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό, μην προσωποποιούμε τα πράγματα. Είναι ο διαιτητής, ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μην ξέρω καν τα ονόματα των διαιτητών. Όπως στην Αμερική που γράφουν το νούμερο, το 13, το 56, το 69. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξέρω τα ονόματα τους. Δεν με ενδιαφέρει. Κύριε Ζουρατζίδη, μετά το τέλος του αγώνα, βέβαια, ήσασταν πολύ πιο σκληρός, μιλώντας γενικά για τον μπάσκετ και το χώρο, όπου είπατε με λίγα λόγια ότι όποιος πάει να σηκώσει κεφάλι και να κάνει το κάτι παραπάνω, το κόβουν. Έτσι αισθανόμαστε τις δύο τελευταίες χρονιές. Ναι. Ότι υπάρχει ένα σκεπτικό ότι, ξέρεις τι, οι άλλοι δίνουν τα εκατομμύρια, ξοδεύουν λεφτά,
είναι εκεί που είναι. Εσύ είσαι τρίτος τώρα, τι ψάχνεις να βγεις παραπάνω και τι θέλεις. Το λέω πολύ απλοϊκά, ναι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, για να ναι. το καταλάβει ο κόσμος. Έτσι το αισθανόμαστε. Και πώς μπορεί να μην είναι έτσι. Μπορεί να μην είναι έτσι. Αλλά δυστυχώς, αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι υπερβολική. Μπορεί να εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο μετά τον αγώνα, αλλά έτσι αισθανόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Ναι, ναι. Ας μας αποδείξουν όλοι με τη συμπεριφορά τους, η οποία η ρίστο εν παρόδο να είναι και η συμπεριφορά τους όπως η δική μας. Γιατί κάποιοι ευαγγελίζονται το καλό του αθλήματος, ευαγγελίζονται την σωστή λειτουργία των ομάδων, ευαγγελίζονται τη σωστή λειτουργία των θεσμών, των κυπέλων και των πρωταθλημάτων. Δεν μας λένε όμως, σκέφτηκε κανείς ότι αν ο ΠΑΟΚ από την Πέμπτη άρχισε να βγάζει εμπρηστικά δημοσιεύματα και συνεντεύξεις και γιγάντωνε όλη αυτή την κατάσταση, ότι θεωρεί ότι υπάρχει κακή κρίση, για να μην πω δόλος, από οποιονδήποτε, ποια θα ήταν η συμπεριφορά του κόσμου του ΠΑΟΚ στο γήπεδο? Μήπως το πρώτο σφύριγμα άρχισαν να πέφτουν? Εμείς όμως ξέρετε που περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα όλοι. Στην αστυνομία, στους φιλάθλους μας, στους συνδέσμους. Άρα αυτή είναι και η απάντηση στην πρώτη δική μου ερώτηση, γιατί δεν αντιδράσατε εξ αρχής. Έτσι. Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε. Ο ΠΑΟΚ πριν από 10 μέρες πλήρωσε 35.000 ευρώ πρόσημο στο ματσάρις ΠΑΟΚ. Ναι. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε μόνο το θεαθήνε που το λέγαμε παλιά, αυτό που φαίνεται και αυτό που εντυπωσιάζει, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε την ουσία. Ναι. Αυτοί λοιπόν όλοι που το λένε εύκολα, που λένε εύκολα πράγματα, να παρακολουθήσουν πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, πώς διαχειρίστηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ την ήττα και την ήττα που ήρθε με αυτόν τον τρόπο, και να βάζουν, να βλέπουν και να ξαναβλέπουν το βίντεο που έχει, που υπάρχει. Ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου του ΠΑΟΚ, έτσι, των 8.000 ανθρώπων που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο, ποια ήταν η αντίδρασή τους μετά το τέλος του αγώνα. Που ήταν ένας αγώνας που χάθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, λιγότερο από δευτερόλεπτο. Ναι, με σοκαριστικό τρόπο. Με εμφανή τα σημάδια το ότι ήμασταν δυσαρεστημένοι από την διευθυνσία. Πώς το διαχειρίστηκε ο κόσμος όλο αυτό και πόσοι δούλεψαν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Να βάλετε στα μέσα που σας παρακαλώ, στα μέσα που βρίσκεστε, στα μέσα που λειτουργείτε, να βάλετε να δείξετε αυτό το βίντεο. Για να δούμε ποιος δουλεύει για τον ελληνικό αθλητισμό, ποιος δουλεύει σωστά και ποιος δουλεύει σοβαρά και ποιοι είναι οι στόχοι. Το βίντεο με τα λάθη διατρόφου, γιατί δεν μας το δίνει να το βάλουμε? Αυτό που παρουσιάσετε χθες. Γιατί δεν το δημοσιοποιείτε? Και αυτό μαζί το βίντεο. Δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό, αλλά επειδή εγώ θέλω να είμαι πάντα δίκαιος και ήρεμος, η ανάλυση ενός αγώνα μπάσκετ είναι πολύ σοβαρό θέμα και πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ ξαναλέω ότι εγώ ήθελα να δείξω στα μέλη της ΚΕΒ, ούτε σύριαλ θα κάνουμε αυτό το πράγμα, ούτε θα συνεχίσουμε να ζούμε και να αναπνέουμε με την πιθανή αδικία που έγινε σε βάρος μας. Είμαστε πάρα πολύ έμπειροι, έχουμε φάει τη ζωή μας στα γήπεδα, στους πάγκους, από τη μέσα μεριά, από την έξω μεριά, στα γραφεία, με τους υπολογιστές, με τα τηλέφωνα, με τις μπάλες, με τα παπούτσια, με τους προπονητές, τα ξέρουμε όλα. Δεν θα, ούτε σημαία μας θα το κάνουμε, ούτε είμαστε μικρόμυαλοι και στενοκέφαλοι για να μείνουμε σε αυτό. Θα προχωρήσουμε με περηφάνεια, είμαστε σε ένα πολύ περήφανο σύλλογο, έτσι είμαστε πάρα πολύ, είναι πολύ τιμητικό για όλους μας που βρισκόμαστε σε αυτό το σύλλογο και δεν ταιριάζει η κλάψα. Ναι. Τελείωσε. Καταθέσαμε εκεί που έπρεπε να καταθέσουμε τα θέματά μας. Από εδώ και πέρα ας προβληματιστούν οι άλλοι. Ξέρετε κύριε Ζουνατζίδη, με αφορμή και το ποδόσφαιρο και κάποια μηνύματα που εισπράττουμε, ξέρετε, αυξάνονται πάρα πολύ οι απόψεις φίλων του ΠΑΟΚ που πραγματικά ζητάνε και εύχονται αυτά που παθαίνει η ομάδα τους να τα κάνει και η ίδια. Να γίνει ο θήτης. Να γίνει, να το επιδιώξει. Να γίνει αυτός που, για τον οποίο θα φωνάζουν οι υπόλοιποι ότι ευνοείται. Είναι ντροπιαστικό, δεν θα το ήθελα ποτέ. Δεν θα το θέλατε. Ποτέ. Μάλιστα. Εντάξει. Προσωπικά, είναι προσωπική άποψη αυτή. Ναι. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή, έτσι. Αλλά από όσο μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό του... Μεγαλώνει η οργή. Του Μπάνε Πρέλεβιτς, ποιο είναι το σκεπτικό του Νίκου Σταυρόπουλου, ποιο είναι το σκεπτικό των ανθρώπων που βρίσκονται στην ΚΑΕ. Νομίζω ότι το να επιδιώκεις, να επιβάλλεσαι αγωνιστικά χρησιμοποιώντας δόλια και επαχθεί μέσα, είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Πρέπει να επιβιώνεις αγωνιστικά, πρέπει να επιβιώνεις
αθλητικά πρέπει να επιβιώνεις και να επιβάλλεσαι πρωταθληματικά. Ο πρωταθλητής δεν κρίνεται μόνο από το αποτέλεσμα. Ο πρωταθλητής, το λέω πάντα στους παίκτες, ότι πρέπει να μάθουν να είναι πρωταθλητές. Ο πρωταθλητής είναι υπερήφανος, δουλεύει ασταμάτητα, δεν κλαψουρίζει, προσπαθεί μέχρι να καταφέρει να πετύχει το στόχο του. Ο πρωταθλητής δουλεύει και ζει σαν πρωταθλητής. Δεν δουλεύει ούτε στα τηλέφωνα, ούτε με τις πονηριές και ούτε με το προσπαθώντας να χαμηλώσει το επίπεδο του άλλου για να κερδίσει αυτός. Πρωταθλητής κερδίζει γιατί είναι υψηλότερα από όλους. Γίνεται όμως στην Ελλάδα αυτό, έτσι? Δεν πρέπει να γίνεται, αλλά γίνεται. Στην Ελλάδα και φυσικά και γίνεται σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται στον κόσμο. Το θέμα είναι τι επιλογές κάνεις, πόσο πιστά. Εάν, να σου πω κάτι, εάν ήμασταν της άποψης ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πάντα για να έχουμε την επιτυχία, δεν θα είχαμε φτάσει τα τελευταία 4-5 χρόνια εδώ που είμαστε σε καμία περίπτωση. Γιατί από την πρώτη στιγμή θα ξέραμε ότι εμείς τέτοια πράγματα λόγω τραγικής οικονομικής κατάστασης που βρισκόταν παλιότερα και μέτριας οικονομικής κατάστασης που είμαστε σήμερα, δεν πρόκειται να τα κάνουμε ποτέ. Όλα αυτά όλα αυτά γίνονται με χρήματα, οικονομική δυνατότητα. Βεβαίως. Εάν λοιπόν πιστεύαμε ότι όλα αυτά γίνονται και ότι για να φτάσουμε κάπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τέτοιους τρόπους, αυτοί οι τρόποι, και ξέροντας ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν θα ήμασταν καν εδώ. Εμείς αυτό που σας περιέγραψα, αυτό πιστεύουμε και αυτό θα επιδιώξουμε και αυτό θα κάνουμε και γι' αυτό έχουμε κάνει αυτά τα βήματα. Εμείς τα θεωρούμε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολλά. Άλλοι μπορεί να τα υποτιμούν και να τα θεωρούν μικρά. ΠΑΟΚ Πανιώνιος το Σάββατο. Δύσκολο ψυχολογικά παιχνίδι, Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, αλλά πρέπει, ξέρεις, στον αθλητισμό δεν υπάρχει χρόνος για να κλαις το μακαρίτι. Πρέπει να σηκωθείς, να παλέψεις, να μπεις πάλι σε άλλη διαδικασία. Ξεκινάμε τώρα, έχουμε μια λιγότερο πιεστική διαδικασία μπροστά μας, η οποία όμως τα αποτελέσματά της θα φανούν στα play-off. Πρέπει να παλέψουμε, να διατηρήσουμε πολύ την υψηλή θέση που έχουμε στη βαθμολογία. Υπάρχουν από εδώ και πέρα ομάδες που είναι πεινασμένες και έτοιμες να σου πιούν το αίμα, γιατί παίζουν με την παραμονή τους, παίζουν με την ύπαρξή τους. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά παιχνίδια. Έρχονται αμέσως μετά δύο μεγάλα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πρέπει λοιπόν, νομίζω ότι από την επόμενη μέρα κιόλας τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται την συνέχεια του πρωταθλήματος. Το ότι χάσαμε ένα μεγάλο στόχο που ήταν το κύπελο δεν σημαίνει τίποτα, ότι δεν έχουμε τη φιλοδοξία να φτάσουμε εκεί που ήμασταν και πέρυσι, και να δούμε μήπως φέτος ο ήλιος βγει από τη Δύση και κυνηγήσουμε και κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.